προηγούμενα και να σταματήσει αυτή η καταστροφή, όπως τη λέμε εμείς, και να αλλάξει και η κυβέρνηση και η κυβερνητική πολιτική, και συγχρόνως να αναδείξουμε τι Ευρώπη θέλουμε και ποιο ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες στη νέα. Στα δικά σας, να δούμε και τι ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα. Γιατί υπάρχει γκρίνια γύρω από κάποια πρόσωπα. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Κύριε Κεφαλογιάννη, στο πεδίο της Νέας Δημοκρατίας και της συγκυβέρνησης συνολικά, αλλά και προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού, αυτό που βλέπουμε να θέλει να περάσει η κυβέρνηση είναι η πολιτική σταθερότητα και εκλογές το 2016. Ωστόσο, πίσω από αυτό το ηχηρό μήνυμα, ακούγονται ψήθυροι είτε για τρίτες κάλπες είτε για ανασχηματισμό. Πριν ή μετά τις ευρωεκλογές. Κάθε πρώτα απ' όλα ανασχηματισμός και υποτίμηση δεν προαγγέλνονται. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Από το Σύνταγμα, όποτε κρίνει ότι χρειάζονται αλλαγές, θα τις κάνει. Όσο αφορά τις εκλογές, είναι βέβαιο ότι εμείς επιθυμούμε και αυτό θα κάνουμε. Mm-hmm. Και έτσι προγραμματιζόμαστε και έτσι κινούμαστε κιόλας. Θέλουμε το 2016. Mm-hmm. Πιστεύω προσωπικά ότι αυτή η Βουλή μπορεί να βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας. Είτε στη συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα ήταν καλό, διότι πρέπει να υπάρχουν πρώτον συνενέσεις και συγκλήσεις σε μεγάλα θέματα. Δεν ένα από αυτά, το οποίο δεν υπάρχει. Το οποίο δεν υπάρχει και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαχρονικά. Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα, με αφορμή κάθε φορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να προκυρήσονται εκλογές. Οπότε καμιά κυβέρνηση, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μετά το 2004, να μην εξαντλεί τετραετία. Αν κάτι μας χαρακτήριζε την περίοδο που η Ελλάδα αναπτυσσόταν και θεμελίωσε μια δημοκρατία καλή, ίσως την καλύτερη που έζησε ποτέ μετά το 1974 την μεταπολίτευση. Okay. Σήμερα έχουμε όλα τα προβλήματα συσσωρευμένα να επιλύσουμε και εκεί χρειάζεται η συνένεση. Είχαμε αυτό το καλό στοιχείο, ότι τα κόμματα τα οποία έβγαιναν ουσιαστικά εξαντλούσαν τετραετία. Ίσως λοιπόν σε μια επόμενη αναθεώρηση, την επόμενη αναθεώρηση του συντάγματος, ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο λαός θα αποφασίζει, τετραετία θα είναι, τετραετία να εξαντλείται, για να αποδίδει και το έργο. Κύριε Βίτσα, εσείς παραμένετε στη θέση σας στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής για να αναλάβει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εγώ σας λέω το εξής, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Βουλή είναι πολύ μακριά. Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε αυτής της στιγμής. Και σε αυτό εμείς τοποθετούμαστε και λέμε ότι να μην ξυπνάνε και κοιμούνται από την κυβερνητική πλευρά σκεφτόμενοι πώς θα μετατραπεί η καταστροφή σε επικοινωνιακή επιτυχία, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα σε αλλαγή πολιτικής. Αυτή η κυβέρνηση, η δικομματική, δεν μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια αλλαγή πολιτικής. Άρα η λύση θα ήταν να κρίνει ο ελληνικός λαός τώρα. Για μένα το Φεβρουάριο του 2015 είναι πάρα πολύ μακριά και θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η πορεία, η καταστροφική ήδη συζητιέται. Πάντως και η Νέα Δημοκρατία, και έρχομαι και σε εσάς κύριε Κεφαλογιάννη, αυτή τη στιγμή προωθεί και χαράσει μάλλον μια στρατηγική, μια πολιτική στρατηγική εξόδου της χώρας από το μνημόνιο. Την ίδια ώρα έρχονται κάποια μηνύματα από το εξωτερικό και μάλιστα διαστόματος Wolfgang Schäuble για τρίτο πακέτο. Σε μένα το